Γεια χαρά, μαγκές. Είμαι ο Μιχάλης και στο σημερινό βίντεο θα μιλήσω για ένα θέμα στο οποίο έκανα αναφορά στο προηγούμενο βίντεο και αυτό είναι το πώς να ζητήσεις από μια κοπέλα να βγείτε ραντεβού. Και αυτό να έχει ως αποτέλεσμα το να βγείτε όντως ραντεβού. Δηλαδή το να μη σου ρίξει άκυρο ή το να μη σου πει ότι ξέρω εγώ δεν μπορώ και να βρει την οποιαδήποτε δικαιολογία για να σου το αναβάλει. Οι περισσότεροι άντρες κάνουν τρία λάθη όταν ζητάνε ραντεβού, τα οποία φυσικά θέλω και να αποφύγεις. Το πρώτο λάθος είναι ότι δεν προτείνουν το ραντεβού, αλλά το ζητάνε. Και το ζητάνε με τρόπο που δείχνει απελπισία πολλές φορές, δείχνει ότι έχουν ανάγκη το ραντεβού, ότι πρέπει το ραντεβού να συμβεί πάση θυσία. Οπότε κράτησε το αυτό, θα εξηγήσω την πορεία του βίντεο πώς να προτείνεις σε μια κοπέλα να βγείτε ραντεβού. Το δεύτερο λάθος είναι το γεγονός ότι ζητάνε το ραντεβού πάρα πολύ νωρίς, χωρίς να έχει δημιουργηθεί η απαραίτητη έλξη και απαραίτητες συνθήκες που θα οδηγήσουν στο ραντεβού. Και το τρίτο λάθος είναι το ότι το ζητάνε πάρα πολύ αργά, δηλαδή περιμένουν πάρα πολύ καιρό για να ζητήσουν το ραντεβού. Okay. Πάμε να δούμε τώρα πώς ζητάς σωστά από μια κοπέλα να βγείτε ραντεβού. Τι είναι αυτό που πρέπει να κάνεις. Πρωτού σου πω αυτό, θέλω να ξεκαθαρίσει λίγο στο μυαλό σου τι είναι το ραντεβού, τι είναι η έννοια του ραντεβού. Όταν βγαίνεις σε μια κοπέλα ραντεβού, σημαίνει ότι ουσιαστικά θα περάσετε χρόνο μαζί οι δυο σας για πρώτη φορά μετά τη γνωριμία σας. Γιατί μπορεί να γνωρίζετε είτε μέσω κοινωνικού κύκλου, να κάνετε παρέα με άλλα άτομα, ή μπορεί να έχετε γνωριστεί κάπου έξω, σε ένα μαγαζί, στο δρόμο, να είστε ουσιαστικά άγνωστοι και να θέλετε να έρθετε πιο κοντά. Οπότε ο σκοπός σου είναι να κάνετε κάτι το οποίο θα σας φέρει πιο κοντά, θα γνωριστείτε καλύτερα και θα κάνετε. Η λεπτομέρεια είναι ότι θα κάνετε κάτι το οποίο θα το απολαύσετε και οι δύο. Δηλαδή το ραντεβού περιλαμβάνει μια δραστηριότητα την οποία γουστάρετε και οι δύο. Δηλαδή δεν έχει νόημα να πάτε ραντεβού κάπου που εσύ δεν το γουστάρεις μόνο και μόνο για να ικανοποιήσεις την κοπέλα, ούτε και το αντίστροφο να πάτε κάπου που θες μόνο εσύ, αλλά στην κοπέλα να μην αρέσει. Πώς λοιπόν θα ζητήσεις το ραντεβού, πώς θα το προτείνεις μάλλον, γιατί όπως είπα δεν πρέπει να το ζητήσεις. Δεν πρέπει να το ζητήσεις, δηλαδή εννοώ ότι δεν θα την παρακαλέσεις, θα της πεις, όταν της λες για ραντεβού, θα της πεις. Θέλω να βγούμε ραντεβού. Θέλεις να βγούμε ραντεβού. Δεν θα το πεις με τέτοιο ύφος. Θα είσαι ηγετικός, δηλαδή. Οκ, ένας τρόπος είναι το να είσαι ηγετικός. Μπορείς να της πεις ότι πέρασα πολύ ωραία μαζί σου, μου φαίνεσαι ενδιαφέρουσα. Θα ήθελα να σε γνωρίσω καλύτερα. Θα ήθελα να βγούμε ένα ραντεβού, να γνωριστούμε καλύτερα. Αυτό είναι ευθύ, άμεσο και δείχνει δυναμισμό. Προσωπικά προτιμώ έναν άλλο τρόπο που μπορείς να της το πεις, είναι να το κάνεις λίγο σαν πρόκληση το ραντεβού. Δηλαδή να της δείξεις ότι με το να βγείτε ραντεβού θα σε κερδίσει αυτή, ότι θα σου αποδείξει περισσότερα πράγματα, ότι ουσιαστικά εσύ είσαι το τρόπαιο. Κάτι ας πούμε που χρησιμοποιώ και μπορείς να χρησιμοποιήσεις, να σου δίνω την άδεια να το χρησιμοποιήσεις, βασικά θέλω να το χρησιμοποιήσεις πραγματικά, σοβαρά τώρα, είναι το να της πεις κάτι του τύπου, ξέρεις τι, στην αρχή δεν ήμουν πολύ σίγουρος για σένα, αλλά τώρα που αρχίζω και σε γνωρίζω, αρχίζεις και με κερδίζεις σιγά σιγά και είμαι περίεργος να μάθω περισσότερα για σένα, να δω που μπορεί να οδηγήσει όλο αυτό το πράγμα μεταξύ μας. Και το ξεκινάς έτσι, αντί να το ζητήσεις ευθέως. Μια πάρα πολύ ιδιαίτερη λεπτομέρεια που μπορεί να σε βοηθήσει στο να έχουν περισσότερη επιτυχία τα ραντεβού σου και η κοπέλα να θέλει όντως να βγει ραντεβού, είναι το όταν θα γνωριστείτε, είτε θα γνωριστείτε έξω σε ένα κλαμπ, σε ένα μπαρ, είτε θα γνωριστείτε κάπου στο δρόμο, καθώς συζητάτε και μιλάτε, μαθαίνετε τι κάνει ο καθένας στην καθημερινότητά του. Εκεί λοιπόν μπορείς να βασιστείς πάνω στα ενδιαφέροντά της, στα χόμπι της και να κάνεις μια αναφορά, μια μελλοντική αναφορά σε πράγματα που μπορείτε να κάνετε μαζί. Αν για παράδειγμα είναι μια κοπέλα που της αρέσει να βγαίνει για καφέ, για κρασιά, για ποτό, για οτιδήποτε, κάνεις μια αναφορά του τύπου «Α, και εγώ το κάνω αυτό και εμένα μου αρέσει αυτό». Αποκτάτε δηλαδή και ένα κοινό σημείο αναφοράς. Μπορούμε κάποια στιγμή να πάμε και μαζί για καφέ, για ποτό. Μπορούμε να πάμε μια βόλτα στο πάρκο. Αν σου πει ότι της αρέσει να πάει βόλτα στο πάρκο ή ότι έχει ξέρω εγώ σκυλί και το βγάζει βόλτες σε διάφορα μέρη. Ό,τι τέλος πάντων δεις ότι είναι κοινό και το κάνεις και εσύ, μπορείς να κάνεις μια αναφορά σε αυτό. Αυτό ουσιαστικά είναι ένα φαινόμενο που ονομάζεται στα αγγλικά future pacing, δηλαδή μελλοντικό βάδισμα, ότι την προειδεάζεις πως στο μέλλον θα ζήσετε κάτι μαζί, οπότε είναι ήδη θετικά προδιαθετημένο ότι θα ζήσετε κάτι οι δυο σας στο μέλλον. Ωστόσο, όταν κάνεις αυτή την αναφορά, δεν πρέπει να κολλήσεις αυτό το πράγμα και να σταθείς αυτό και να πιέσεις την κατάσταση για ραντεβού. Απλά κάνεις αυτή την αναφορά, υποσυνείδητα είναι προειδεασμένη και μετά συνεχίζετε και γνωρίζετε. Και όταν έρθει η ώρα να προτείνεις το ραντεβού, που καλό είναι το ραντεβού να μην το προτείνεις στο τέλος, αλλά το προτείνεις ουσιαστικά
λίγο πριν το τέλος. Γιατί αν το προτείνεις στο τέλος, είναι σαν να δείχνεις ότι okay, ο σκοπός μου, ο τελικός σκοπός ήταν μόνο να βγούμε ραντεβού. Που σίγουρα θα πρέπει να είναι σκοπός σου, αλλά πρέπει να δείξεις και στην αναστροφή μεταξύ σας ότι εκείνη την ώρα που μιλάτε, περνάς καλά, ότι δεν θες δεν και καλά το ραντεβού. Οπότε λίγο πριν χωρίσουν οι δρόμοι σας, πριν φύγεις, προτείνεις το ραντεβού με τους τρόπους που σου είπα και μετά συνεχίζεις τη συζήτηση μέχρι να χαιρετήσεις το ένα στον άλλο και να φύγετε, αν βρίσκεστε κάπου, σε ένα μπαρ έξω, οπουδήποτε τέλος πάντων. Αυτό που πρέπει να προσέξεις είναι το να μην επιμείνεις, να μην είσαι πιεστικός στο ραντεβού. Είναι ένα από τα μεγάλα λάθη, ότι κάποιος θα πει κατευθείαν ότι πάμε την Παρασκευή στις 10 η ώρα στο τάδε μέρος. Και όπως είπα, πρέπει να είσαι επιβλητικός, πρέπει να είσαι ηγετικός, αλλά να δίνεις στην κοπέλα την δυνατότητα να σου πει και αυτή τι τη βολεύει. Και βασικά αυτό είναι καλύτερο να το κάνεις εσύ, να εκμεύσεις εσύ πληροφορίες, δηλαδή να μάθεις το πρόγραμμά της. Κάτι που μπορείς να τη ρωτήσεις είναι τι πρόγραμμα έχεις τις επόμενες μέρες, τι πρόγραμμα έχεις αυτή τη βδομάδα, τι ώρες είσαι ελεύθερη. Θα σου πει αυτή σίγουρα κάποιες ώρες ή κάποιες μέρες που τη βολεύουν. Θα βολεύουν και σένα κάποιες ώρες και μέρες αντίστοιχα. Οπότε βρίσκεις κοινές ώρες και μέρες που σας βολεύουν και προτείνεις το ανάλογο πράγμα που θέλετε να κάνετε. Και κάτι άλλο που πάλι έχει να κάνει με την ανθρώπινη ψυχολογία είναι το να προτείνεις δύο επιλογές. Γιατί αν τις πεις, ξέρω εγώ, αν σου πει ότι είναι ελεύθερη την Πέμπτη την Παρασκευή, μην τις πεις πάμε την Πέμπτη, ξέρω εγώ, για ένα κρασί, πάμε για ένα ποτό. Μην το πεις έτσι. Πες, okay, επειδή μου φάνηκες πολύ ενδιαφέρουσα, αν και στην αρχή δεν ήμουν σίγουρος για σένα, αλλά θα ήθελα να σε γνωρίσω καλύτερα και να πιούμε ένα κρασί μαζί. Ξέρω ένα γαμάτο μέρος παρεπιπτόντως που έχει φοβερό κρασί, είναι και φθηνό και θα πιούμε και είναι γαμάτο αυτό το κρασί και έχει και μεζέδες. Τις το λες κάπως έτσι λοιπόν και τις δίνεις δύο επιλογές. Τις λες, προτιμάς Πέμπτη μετά τις 10 ή Παρασκευή μετά τις 9, τι σε βολεύει περισσότερο. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά την έχεις προειδεάσει, έτσι λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος, την έχεις προειδεάσει ότι θα βγείτε ραντεβού, αλλά ουσιαστικά της δίνεις τη δυνατότητα να επιλέξει ποια από τις δύο μέρες. Και ουσιαστικά νιώθει και την υπεροχή ότι είναι αυτή που διαλέγει, αλλά ουσιαστικά δεν διαλέγει. Είναι ένα τρίκ του μυαλού, αν θέλεις. Είναι ένα έξυπνο τρίκ και πάρα πολύ χρήσιμο. Σε αρκετές περιπτώσεις είναι πιθανό μια κοπέλα όταν θα της πεις για το ραντεβού, θα της προτείνεις το ραντεβού και θα κάνεις όλα αυτά που σου έχω πει μέχρι τώρα, να σου πει ότι δεν μπορώ, να αποφύγει να σου απαντήσει, να βρει γενικότερα δικαιολογίες. Σε αυτή την περίπτωση, μην επιμείνεις, μην είσαι πιεστικός και δείξεις απελπίσεις ότι δεν και καλά θες να βγει το ραντεβού, το έχεις ανάγκη το ραντεβού. Και δώσεις χώρο, δηλαδή δώσεις χώρο και χρόνο και πέσεις κάτι του τύπου, OK, πρότεινε σε μια μέρα που σε βολεύει, να δω αν με βολεύει και εμένα. Πέταξε έτσι στον μπαλάκι. Αν δεις ότι δεν το κάνει, αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Ή ότι δεν σε γουστάρει τόσο πολύ, που είναι το πιθανότερο, ή ότι γενικότερα μπορεί να μιλάει και με άλλους, να έχει και άλλες επιλογές. Οπότε εσένα σε έχεις αγκαβάτες, έχεις το περιθώριο. Αυτό το είπα και στο προηγούμενο βίντεο που έχει να κάνει με το πόσο συχνά επικοινωνείτε. Και κάτι άλλο που μπορεί να παίζει είναι το γεγονός ότι όντως μπορεί να είναι πολύ άσχολη. Και εκεί απλά χρειάζεται χρόνο, γιατί μπορεί να έχει δουλειές, να έχει μαθήματα, να έχει πιεστικό πρόγραμμα γενικότερα στη ζωή της. Οπότε εκεί πέρα της δίνεις χρόνο φυσικά. Και από εκεί και πέρα, αν δεις ότι σου απαντήσει, καλώς. Αν δηλαδή σου αντιπροτείνει αυτή κάτι, καλώς. Αν δεις ότι σε γράφει και ότι το αφήνει και περνάνε μέρες, τότε κάνε άλλη μια προσπάθεια, αλλά μόνο μια προσπάθεια ακόμα. Μην επιμείνεις πάρα πολύ. Αν δεις πάλι ότι δεν ανταποκρίνεται, ότι πάλι βρίσκει δικαιολογία, σου λέει ο Ερμής είναι ανάδρομος, έπεσε κομίτη στη βεράντα μου, αρρώστησε η γάτα μου και βρει τέλος πάντων ηλίθιες δικαιολογίες, τότε απλά ξέγραψε τη προφανώς όχι με την άσχημένη, απλώς μην συνεχίζει να επικοινωνεί μαζί τη, απέκτησε και άλλες επιλογές, γνώρισε και άλλες κοπέλες και να ξέρει ότι είναι πολύ πιθανό αν σε γουστάρει όντως και όλο αυτό δεν ήταν δικαιολογίες για να σε αποφύγει, μπορεί η ίδια να επικοινωνήσει μαζί σου, όπως σου είπα, να σου στείλει μήνυμα με τον τρόπο που σου είπα στο προηγούμενο βίντεο και από εκεί πέρα να προχωρήσει το ραντεβού και να γνωριστείτε. Τα πώς να προτείνει το ραντεβού από μηνύματα, ουσιαστικά η δομή είναι ίδια, είτε το προτείνει από κοντά είτε από μηνύματα. Απλώς όταν το προτείνει από μηνύματα, έχει το χρόνο και εσύ αλλά και η κοπέλα να το οργανώσετε καλύτερα όλο αυτό, ενώ όταν είσαι από κοντά είναι πιο αυθόρμητο και ουσιαστικά όταν είσαι από κοντά πρέπει να δημιουργήσεις το συναίσθημα ότι θα πρέπει να νιώσεις η κοπέλα την έλξη και την ανάγκη να βγει μαζί σου. Φυσικά αυτό μπορείς να το κάνεις και από τα μηνύματα, αλλά ειλικρινά είναι προτιμότερο να, αν όχι να προτείνεις το ραντεβού από κοντά, τουλάχιστον να προειδεάσεις έντονα την κοπέλα, έτσι ώστε όταν θα τη στείλεις ένα μήνυμα για να κάνετε τα τελικά σχέδια για το ραντεβού, να
ουσιαστικά να έχει ζυμωθεί η ιδέα ήδη στο μυαλό τη, να είναι έτοιμη, δηλαδή να είναι αποφασισμένη. Οπότε εκείνη την ώρα με το που τη πει, με το που τη πιάσει μια κουβέντα σύντομη με μηνύματα και τη πει δύο πράγματα, δεν θα χρειάζεται να προσπαθήσει πάρα πολύ. Θα είναι ήδη αποφασισμένη, οπότε με δύο μηνύματα απλά θα κανονίσετε τα σχέδια και το ραντεβού και πότε θα βρεθείτε. Τώρα σε μελλοντικό βίντεο θα αναφέρω συγκεκριμένο και το ραντεβού. Θέλω να το καλύψω αποκλειστικά τι να κάνει στο ραντεβού, δηλαδή από τη στιγμή που θα πείτε ότι okay, βγαίνουμε ραντεβού. Τι είναι αυτό που πρέπει να σκέφτεσαι, πώς να προετοιμαστείς εσύ ο ίδιος σε όλους τους τομείς για το ραντεβού. Και από εκεί πέρα τι να κάνεις στο μεταξύ σε ραντεβού για να προχωρήσουν τα πράγματα προς την κατεύθυνση που εσύ θέλεις και φυσικά όχι μόνο εσύ θέλεις, αλλά θέλει και η κοπέλα. Το συμπέρασμα λοιπόν για όλα αυτά είναι ότι το ραντεβού δεν είναι κάτι το οποίο το ζητάς, δεν το χρειάζεσαι. Το προτείνεις σε μια κοπέλα και το προτείνεις με τέτοιο τρόπο που της δείχνει ότι θα περάσετε καλά, ότι ουσιαστικά με το ραντεβού θα μπει στην πραγματικότητά σου και εσύ στη δικιά της, θα γνωριστείτε καλύτερα, θα έρθετε σε πιο έντονη επαφή και από εκεί πέρα θα δείτε αν ταιριάζετε και θα προχωρήσουν τα πράγματα. Φυσικά αποφεύγεις τα λάθη του να το ζητήσεις πάρα πολύ νωρίς, δηλαδή με το που γνωρίσεις μια κοπέλα, με το που τη δεις και με το που μιλήσετε, χωρίς να υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες και να νιώθει έτοιμη να της πεις πάμε για καφέ, πάμε για ποτό, πάμε για οτιδήποτε. Και το τρίτο που πρέπει να προσέξεις και να αποφύγεις είναι το να ζητήσεις το ραντεβού πολύ αργά, να μιλάτε επί ώρες, μέρες, γενικότερα να μιλάτε όλη την ώρα με μηνύματα είτε από κοντά είτε να βρίσκεσαι από κοντά και να μην της προτείνεις ραντεβού, γιατί θα θεωρείς ότι δεν την γουστάρεις, ότι είσαι κότα, ότι δεν είσαι ηγετικός και δεν μπορείς να αποφασίσεις να γνωριστείτε καλύτερα και να βγείτε ραντεβού. Αν είσαι νέος θεατής, νέος συνδρομητής, κάνε subscribe αν δεν έχεις κάνει. Πάτε και το καμπανάκι από δίπλα για να σου έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Βοηθάει τόσο εσένα για να ενημερώνεσαι για τα καινούργια βίντεο και να μαθαίνεις πράγματα σχετικά με αυτά που σε προβληματίζουν με το φλερ και την κοινωνικοποίηση και την επαφή με τις γυναίκες. Φυσικά βοηθάει και εμένα γιατί βγάζω περισσότερα βίντεο, μεγαλώνει το κανάλι, μεγαλώνει όλο αυτό που ξεκινάει και έρχονται πολύ περισσότερα πράγματα στην πορεία. Θα γίνουν ανακοινώσεις σύντομα. Φυσικά τσεκάρε με στα social media. Facebook και Instagram, συγκεκριμένα στο Instagram ανεβάζω πάρα πολλά post. Κάθε μέρα κάνω stories, απαντάω σε ερωτήσεις. Γενικότερα το Instagram είναι ο πιο άμεσος τρόπος για να έρθεις σε επαφή μαζί μου. Και όπως κάθε φορά θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Να είσαι καλά φίλε, για χαρά! Perfect. Perfect.